Κύριε Σιντιχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια. Καλά είστε? Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, έτσι. Το παλεύετε. Το παλεύετε. Θέλω να ξεκινήσω με την ιστορία για την νομοθέτηση για το κόμμα Κασιδιάρη. Κάνει μια κίνηση η κυβέρνηση, αλλά βλέπω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΚΚΕ, τώρα μιλάμε για το ΚΚΕ βεβαίως, έχετε μια διαφορετική προσέγγιση. Φαντάζομαι εστιάζει σε κάποιες λεπτομέρειες που θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτές, κύριε Σιντιχάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα στα τελευταία 2 χρόνια η κυβέρνηση δεν χάνει την ευκαιρία να επαναφέρει το ζήτημα αυτό της θέσπισης των περιορισμών, τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές. Και αυτό στο όνομα της παρεμπόδισης των παραφιάδων της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ξέρετε, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και για λόγους ευαισθησίας από πολιτικής, ιδεολογικής αντίληψης και σκοπιάς έχουμε ένα διαρκές μέτωπο απέναντι στις εγκληματικές ναζιστικές οργανώσεις. Και μάλιστα πρωτοστατούμε στην απομόνωσή τους. Μάλιστα. Στις γειτονιές, στα σχολιά, στους χώρους δουλειάς. Και είναι αποδεδειγμένο ότι μόνο μέσα από τους αργώνες το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί πραγματικά να τους απομονώσει, να τους τσακίσει, να τους εξαφανίσει. Αλλά πρέπει να σημαδέψει στον πραγματικό ένοχο, έτσι. Εκείνο τον ένοχο που έχει πάντα στον κόρφο του αυτό το καταφύγιο, το ναζιστικό φίδι, το σύστημα δηλαδή της εκμετάλλευσης. Και από αυτή την άποψη εμείς δεν θα πέσουμε στις παγίδες που στείλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή όποιος άλλος επιχειρήσει μελλοντικά να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν πρόκειται να δεχτεί ρυθμίσεις που προχωρούν σε επικίνδυνες γενικεύσεις. Δηλαδή η στάση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ένα περιθώριο να βρει έδαφος η απαράδεκτη θεωρία των 2 άκρων που ευσυσώνει τη φασιστική και την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο όμως που προκύπτει είναι ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, για παράδειγμα, να ελέγχεται σε κάθε εκλογική μάχη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή να ελέγχεται η λειτουργία του, η δράση του. Αυτό που προτείνεται, ναι, να ελέγχεται τα μέλη και... Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, στην συνολικότερη πολιτική του λειτουργία και δράση του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τέτοιου είδους περιορισμοί και μέτρα σε βάρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προφανώς δεν μπορούν να γίνουν ανοιχτά. Θα υπάρξει αντίδραση, έτσι, γιατί ανοίγει άλλους δρόμους. Ανοίγει ένα δρόμο για να απαγορευτούν πιθανά, λέω εγώ τώρα, δηλαδή πιάνω από το καλύτερο μας και το χειρότερο σενάριο, να απαγορευτούν σε μια σειρά κομμουνιστικά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί αυτή η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μια επιλογή με ελληνική βούλα. Ξέρετε, γίνονται γενικότερα προσπάθειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει αυτή η επικράτηση της θεωρίας των 2 άκρων. Κύριε Σιντιχάκη, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι εκτός νόμου. Σωστά, σωστό αυτό. Κύριε Σιντιχάκη, εδώ όμως υπάρχει ελοχεύει ο εξής κίνδυνος και θέλω να μου πείτε τι απαντάτε. Μπορεί λοιπόν να βγει η κυβέρνηση και απευθυνόμενη στο ΚΚΕ να σας κατηγορήσει ότι αρνηθήκατε το ακλογικό φρένο στον Κασιδιάρη για λόγους, δεν ξέρω, όποιος θέλει μπορεί να πει, προφανώς για να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία και να εμφανιστεί η ίδια ως ο πραγματικός εγγύητης της δημοκρατίας στη χώρα, λέγοντας ότι να, εγώ προσπαθώ τους νεοναζί να τους βγάλω εκτός και οι κομμουνιστές δεν το θέλουν. Κοιτάξτε, καταρχήν ο καθένας έχει αποδείξει με τη στάση του ποιος είναι με ποιον. Άρα τι θα κατηγορήσει τώρα, θα κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι δεν θέλει, ας πούμε, να περιορίσει τη δράση της Χρυσής Αυγής. Θα έλεγα ότι θα είναι και το πιο σύντομο ανέκδοτο αυτό. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτές οι ασάφειες. Ή θα είναι σαφής η θέση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τον περιορισμό της εγκληματικής Χρυσής Αυγής και με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, και όχι να αφήνουν αυτό το περιθώριο, το ελαστικό περιθώριο δηλαδή, να τσουβαλιάζει πιθανά και άλλα κόμματα που έχουν
Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Η θεωρία δηλαδή των δύο άκρων που σας είπα. Έτσι, σε αυτά είμαστε σαφέστατοι, είμαστε ξεκάθαροι και θα επανέλθουμε φυσικά όποτε χρειαστεί. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Συντυχάκη, να πάμε και λίγο στο θέμα των υποκλοπών, που όντως έχει πάρει διαστάσεις. Είδαμε και αυτή την παρέμβαση της ΑΔΑΕ και την επιστολή του κυρίου Ράμου. Νομίζω αύριο στη Βουλή συζητείται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ένα δικό σας θέμα που αφορά στην παρακολούθηση των τηλεφωνικών γραμμών του κόμματός σας πριν κάποια χρόνια. Θα δεχόσασταν να ζητήσει, θα στηρίζατε μάλλον αίτημα της ΑΔΑΕ να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να αναφερθεί σε όσα έχει βρει από τις έρευνες που έκανε? Κοιτάξτε, είμαστε από εκείνο το κόμμα που έχουμε πει όλα στο φως. Πραγματικά, να βγουν όλα στο φως. Από αυτή την άποψη, εμείς δεν θα είχαμε κανένα ζήτημα και η ΑΔΑΕ να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και οποιοδήποτε άλλος. Και να φτάσουν όλες οι υποθέσεις μέχρι το τέλος. Αλλά ταυτόχρονα όμως και η ΑΔΑΕ θα πρέπει να πάρει θέση απέναντι στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και συνακροάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά, διότι η ΑΔΑΕ όλο αυτό το χρονικό διάστημα σφυρίζει αδιάφορα για την υπόθεση του ΚΚΕ. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Δεν είναι επαρκή τα στοιχεία. Και στη γραμμή αυτή δυστυχώς συντατίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστές οι δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου ότι η ΑΔΑΕ δεν είχε τα επαρκή στοιχεία για να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εμείς έχουμε ζητήσει. Πραγματικά έχουμε κάνει αίτημα ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα συζητηθεί αύριο, για την ακρόαση εξοκοινοβουλευτικών προσώπων για την υπόθεση των νησιών ακροάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Αντίστοιχο φυσικά αίτημα και κάτω από την πίεση έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25. Θεωρούμε ότι η υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν απασχόλησε με κανέναν τρόπο και την Εξεταστική Επιτροπή τότε που είχε συσταθεί, πέρα από την όποια δράση των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν έκανε καμία έρευνα η Εξεταστική Επιτροπή και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό το ζήτημα. Έχουν κληθεί και ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κ. Ζαφύρας, άλλα 9 μέλη της ομάδας ελέγχου της ΑΔΑΕ σε ακρόαση, 3 εισαγγελείς που χειρίστηκαν την υπόθεση των συνακροάσεων του ΚΚΕ και άλλα 3 μέλη της κρατικής ασφάλειας, που ενήργησαν στο πλαίσιο της αγγελικής έρευνας για την υπόθεση του ΚΚΕ. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα στο φως, η μυστικότητα που έχει επιβληθεί στην Μετριάση της Επιτροπής είναι ένα επόδιο στη διεξαγωγή της έρευνας, όχι μόνο για την υπόθεση του ΚΚΕ, αλλά και όλων των υπόλοιπων παρακολουθήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Νομίζω ότι η υπόθεση του Γιάχου, η παρέμβαση του Γιάχου στα ζητήματα αυτά, όχι μόνο υλοποιεί αλλά και ενισχύει το πρόσφατο αντιδραστικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας και συνολικά συμβάλλει στην ενίσχυση αυτού του σκοτεινού θεσμικού πλαισίου των παρακολουθήσεων, κομμάτι του οποίου είναι και η ΑΔΑΕ. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε πικρή πείρα για το ρόλο της συγκάλυψης των υποθέσεων των υποκλοπών και αποκαλύπτεται πανηγυρικά τόσο ο ρόλος της δίθεν ανεξάρτητης δικαιοσύνης, της οποίας η ηγεσία ορίζεται από την κυβέρνηση, όσο και αυτών των δίθεν ανεξάρτητων αλλαγών που αποτελούν μέρος του προβλήματος ως το φύλλο συγχύης του θεσμικού βούρκου που έχει συνδιαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Όταν το ΚΚΕ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση πρότεινε την αλλαγή του άρθρου, έτσι ώστε η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων να μην ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Κύριε Συντυχάκη, τότε όλα τα υπόλοιπα σώματα δεν είπαν απολύτως τίποτα. Ας λουστούν τώρα τον κύριο Γιάννη. Όση ώρα μιλούσατε, έχω ένα μήνυμα από ένα φιλοκροτή, τον κύριο Γιάννη Μπαρδάνη, ο οποίος ρωτάει το εξής. Μπορεί να μας πει ο κύριος Συντυχάκης ποια είναι η θέση του ΚΚΕ στην γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου? Στη γνωμοδότηση, αυτό δεν είπα τώρα προηγουμένως. Ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου είναι απαράδεκτη και υλοποιεί, ενισχύει αφενός αυτό το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο. Απλά επειδή έστειλε το μήνυμα, γι' αυτό σας είπα να το ξαναπείτε, ναι. Γιατί οι ακροατές έχουν πάντα δίκιο. Τρόπος του λέγει. Ξέρετε, ο πρόσφατος νόμος της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει την σύσταση τριμελούς επιτροπής. Ναι, ναι. Μεταξύ αυτών των μελών είναι και η ΑΔΑΕ. Ναι, ο πρόεδρος. Δύο δικαστικοί και ο πρόεδρος.
Έτσι, μπράβο. Και λέει η γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου ότι ξέρετε δεν είναι υπόθεση της ΑΔΕ, του κυρίου Γράμμου, είναι υπόθεση της τεχνολογικής επιτροπής που έχει συσταθεί πλέον. Αφενός λοιπόν είναι απαράδεκτη αυτή η γνωμοδότηση, η παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου, γιατί είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο του νόμου, του νέου νόμου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά μέσα στο πλαίσιο του σκοτεινού θεσμικού πλαισίου που έχουν όλοι ψηφίσει διαχρονικά τα τελευταία 30 χρόνια. Και σήμερα έχουν πέσει στην παγίδα αυτού του θεσμικού πλαισίου. Τώρα, κύριε Σιντηγάκη, ατύπως έχει ανοίξει προεκλογική περίοδο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ήταν στο Κορυδαλό, μίλησε με κόσμο, υποσχέθηκε ότι στην επόμενη τετραετία θα φύγουν και οι φυλακές από τον Κορυδαλό. Άφησε να εννοηθεί ότι μάλλον και τον Μάιο θα έχουμε τις δεύτερες εκλογές. Και ξαναμπήκαν τα διλήμματα. Λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, θέλετε Μητσοτάκη και πρόοδο προς τα μπρος ή Τσίπρα και οπισθοδρόμηση και νέες περιπέτειες. Τι απαντάτε εσείς σε αυτά τα διλήμματα? Εμείς θέτουμε το πραγματικό δίλημα ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και το πραγματικό δίλημα είναι ή θα είναι τελικά δυνατός ο λαός ή θα βγει μια οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση και ο λαός ταυτόχρονα αδύναμος. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα και αυτό που πρέπει να σκεφτεί δηλαδή σε τελική ανάλυση ο λαός. Και το λένε αυτό διότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από τη σημερινή, κύριε Παρτίνη. Θα είναι, πιστεύετε ότι θα είναι αυτοδύναμη ή ίσως έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας? Τι εκτιμάτε? Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. Όλα τα πιθανά σενάρια, διότι όπως και τώρα, πολύ δε περισσότερο μετά τις εκλογές και αφού έχει δώσει την ανανέωση της εντολής σε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε μορφή της κυβέρνησης, που δεν το αποκλείει το πολιτικό σύστημα, να πατήσει πάνω στο αντιλαϊκό πλαίσιο το σημερινό που έχει διαμορφωθεί από τη σημερινή κυβέρνηση και να το πάει και ένα βήμα ή δύο βήματα παραπέρα. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα κάνει ο ίδιος ο λαός. Θα πέσει στην παγίδα των ψεύτικων διλημάτων? Γιατί τα διλήμματα θα είναι πολλά. Θα έχουμε διπλές εκλογές, δηλαδή διπλούς εκλογισμούς. Το πιστεύετε ότι θα έχουμε διπλές εκλογές? Δηλαδή δεν θεωρεί το κουκού ότι θα μπορούσαμε από την πρώτη εκλογική της απλής αναλογικής να έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας? Εάν τα βρουν μεταξύ τους η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη Κυριακή και τους βγαίνουν τα χουκιά, από τις πρώτες εκλογές δηλαδή, και θα το ήθελα, και θεωρούν ότι είναι προτιμότερο από τις πρώτες εκλογές να διαμορφωθεί κυβέρνηση συνεργασίας, προφανώς δεν θα έχουν και ένα ζήτημα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι όποιος και αν βγει στην κυβέρνηση, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ κτλ., είναι προσδιορισμένο είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρουν. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας, ας το πούμε, ένα ταλείο ανάκαμψης. Αυτό το λέω υπερμνημόν. Υπάρχει διαφωνία σε αυτό μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Να σας ρωτήσω κάτι. Αν πάμε σε δεύτερες εκλογές που θα απολωθεί το κλίμα, δεν ελοχεύει ο κίνδυνος να συμπιεστούν τα μικρότερα κόμματα? Ιστορικά στην Ελλάδα γινόταν αυτό όταν πολωνόταν η κατάσταση και λέγε ή αυτός ή ο άλλος. Οι μικρότεροι πάντα ένιωθαν μία πίεση. Αυτό δεν σας πάντα προβληματίζει? Πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος. Θα σας πω όμως ότι σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι από άλλου παπάδου αγγέλιο. Εμείς μιλάμε για άλλου τύπου διακυβέρνηση. Δηλαδή εμείς μιλάμε, έχουμε στόχο μια διακυβέρνηση με ένα λαό οργανωμένο, αποφασισμένο, που θα συγκρουστεί με τις αιτίες των προβλημάτων, είτε είναι αυτό ενεργειακή φτώχεια, η πολιτική της απελευθέρωσης με το χρηματιστήριο της ενέργειας, απέναντι στον πόλεμο και τους κινδύνους που έχει η χώρα μας από την εμπλοκή, τον τομέα της υγείας του λαού και για το πανάκριβο φάρμακο εμπόρευμα που ζούμε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια πολιτική που οι άλλοι την δημιούργησαν. Άρα λοιπόν εμείς μιλάμε για μια διακυβέρνηση όπου ο λαός θα είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ θέλει να κυβερνήσει με τον λαό κυρίαρχο, όχι στο περιθώριο, και αποφασισμένο να συγκρουστεί με όλα όσα μας έφεραν μέχρι σήμερα. Δεν πρέπει να ξεχνάει ο λαός, δεν έχει μείνει χρυσό τόνο, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν στηρίξει πάνω από τα μισά νομοσχέδια, συμφωνούν με την πράσινη μετάβαση, τις δεσμεύσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, με την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Ως ΚΚΕ δεν τα παραπέμπουμε όλα στη Δευτέρα παρουσία. Έχουμε καταθέσει πάμπολες τροπολογίες
όπως είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξη και την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας κατανάλωσης και στους προσωπικούς φόρους στα καύσιμα, για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να απαγορευτούν και πολλές άλλες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την ανακούφιση του λαού. Και όμως κανένας από όλους τους άλλους δεν στήριξε, δεν αποδέχτηκε, δεν στήριξε από βήματος Βουλής αυτές τις πρωτοβουλίες, τροπολογίες που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλοι είμαστε δοκιμασμένοι. Όλοι έχουμε δοκιμαστεί από αυτή την άποψη. Μάλιστα. Και ο λαός, αν το αποφασίσει, πραγματικά μπορεί να νικήσει. Δηλαδή υπάρχει καλό σενάριο για το λαό. Υπάρχει ο άσος στο μανίκι δηλαδή για το λαό και ο λαός πρέπει να το αξιοποιήσει αυτό. Μάλιστα. Και γράφεται φυσικά με κουκουέ δυνατό. Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Μανώλη Συντυχάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια. Γεια σας.